Dzisiaj jedziemy do kolejnego klasztoru, który usytuowany jest nad samym morzem. Jego początki sięgają XIV wieku, a stan obecny to wynik kilkukrotnej przebudowy wymuszonej m.in. przez zawieruchy historii. Klasztor skrywa w swych wnętrzach bogatą bibliotekę pełną manuskryptów, ale my obejrzymy tutaj pasiekę, której opiekunem jest ojciec Nikodemos. Εγώ πριν έρθω στο μοναστήρι δεν γνώριζα από μελισσοκομεία. Ερχόμενος όμως εδώ, οι πατέρες ξεκίνησαν με λίγα μελίσια το 2012 και στην πορεία αυτών των χρόνων διαβάσαμε, ενδιαφερθήκαμε, μας δείξαν και κάποιοι άνθρωποι και αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα της Κυψέλης το μοναστήρι τα χρειάζεται. Μέλι, γύρι, βασιλικό πολτό, πρόπολη και κερί. Το χαρόσιε μιέστε τα πτσέο ή λινιέ χαρόσιε, πατά μου στο νόγα βίτυρα. Όχι, η τοποθεσία εδώ είναι καλή. Είναι καλή. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Έχει, γενικά το χειμώνα δεν έχει πολύ κρύο. Τα μελίσια εδώ κάθονται περίπου μέχρι τον Μάιο. Μέσα Μαΐου τα πάμε στο βουνό πάνω στην Καστανιά, 600 μέτρα υψόμετρο, και τον Ιούλιο και έπειτα τα πάμε στην άκρη του Αγίου Όρους προς το Χιλανδάρι που έχει Πεύκο και Σουσούρα. Και τα ξαναφέρνουμε εδώ πέρα περίπου το Δεκέμβριο. Εδώ κάθονται Δεκέμβριο μέχρι Μάιο. Για очень счастливый, что я могу быть в такой прекрасной пасеке. Для меня важно, чтобы можно было так хорошо работать. Скажите мне, будете больше делать эту пасеку или останете на таком левеле? Это тема Герода. Дηλαδή, мы здесь делаем, что нам говорит Герода, и с Герода, с которым мы поговорим, прежде всего, хочет, чтобы мы делали больше, не очень много, но потому что ό,τι βγάζουν τα μελίσια αυτή τη στιγμή καταναλώνονται. Και ο κόσμος τα παίρνει και οι πατέρες τρώνε. Οπότε, αφού καταναλώνονται αυτά που βγάζουν τα μελίσια, φυσικά θέλουμε να τα κάνουμε παραπάνω. Πόουνιχ μπέτσεκ μειόντα για τη βία, για τη βία ζυβάλιο. Zrobił się już wieczór. Jest silny wiatr. Pszczoły zupełnie przestały latać. Widzimy na ulach zawieszone poławiacze pyłku. Miło zobaczyć, że są też profesjonalni pszczelarze na górze Athos. Piękna pasieka, aż szkoda wyjeżdżać.